10 μέτρα καλά με φίλτσο. Τι θα γίνει εδώ. Πανδαιμόνιο επικράτησε το μεσημέρι στον Ξηροπόταμο με έκρηξη και φωτιά να προκαλούν πανικό στους κατοίκους της περιοχής και συναγερμό στην πυροσβεστική. Εδώ πήραμε φωτιά και αν δεν τρέσει η ΔΕΗ, η πυροσβεστική, θα είχαμε καεί όλοι. Μία μεγάλη έκταση γύρω από το Παγκρίτιο στάδιο τυλίχθηκε στις φλόγες που έκαιγαν καλάμια, ελαστικά και πιθανώς κάποια σκουπίδια, κάνοντας την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Από τη μέση των καλαμιών πήρε φωτιά και βγαίνανε 10 μέτρα στο ύψος φλόγες και ερχόταν απέναντι. Όχι, έκρηξη. Όχι. Έκρηξη έγινε μετά εδώ που βρέθηκε, μετά από μισή ώρα έγινε έκρηξη εδώ. Που βρέθηκε ένα κάτι σαν, δεν ξέρω, ένα κριτικός μηχανισμός, κάτι φιαλάκι έγινε έκρηξη μετά εδώ. Ακούστηκε μια πολύ δυνατή έκρηξη, ήμασταν εδώ, κάνουμε υποθέσεις, δεν γνωρίζουμε τι είναι. Τώρα που θα τη σβήσουμε και θα την ψάξουμε τη φωτιά, είναι και το ανακριτικό της υπηρεσίας μας εδώ να το διερευνήσει εντελεχώς. Ο μεγάλος κίνδυνος που προέκυψε, καθώς τόσο το στάδιο, όσο ένα πρατήριο καυσίμων και πολλά σπίτια βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής, σήμανε συναγερμό στις αρχές. Επιτόπου βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής αλλά και της αστυνομίας, που απέκλεισε την περιοχή για τη διευκόλυνση του έργου της κατάσβεσης. Η φωτιά ξεκίνησε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες περίπου στις 2 παρά 10 το μεσημέρι στην οδό Μητσοτάκη που διέρχεται από το Παγκρίτιο. 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα έδωσαν μάχη για να περιορίσουν τη φωτιά, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν την κύρια αιστεία, καθώς μεσολαβούσε η περίφραξη του σταδίου. Υπήρξε αρκετός κίνδυνος, τον οποίο με προσπάθεια καταφέραμε να αποσοβήσουμε. Βορειοδυτικά του Ξηροποτάμου. Εδώ στην εκβολή του Ξηροποτάμου από εκεί είδαμε φωτιές. Τώρα πώς έγινε εκεί κάτω δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Την ώρα που κλιμάκια της πυροσβεστικής αναζητούσαν ανάμεσα στα αποκαίδια τα αίτια της έκρηξης που ακούστηκε σε όλη την περιοχή και της φωτιάς, άλλοι πυροσβέστες αλλά και αστυνομικοί περιπολούσαν στις γειτονιές του Ξηροποτάμου για να προλάβουν το ενδεχόμενο οι σπίθες να υπερβούν τη δυτική περιμετρική και να προκαλέσουν νέες εστίες μέσα στην κατοικημένη περιοχή. Μου τα χάλια, τα βλέπετε. 10 μέτρα χόρτα στο ύψος. 10 μέτρα χόρτα στο ύψος. Βλέπετε τα χάλια του Δήμου. Δεν έχω δει ποτέ να έρθει εδώ ο άνθρωπος να καθαρίσει την περιοχή. Πληρώνουμε τις φόρες μας και κάθε χρόνο αυξάνονται και κανείς δεν έχει έρθει εδώ να κοιτάξει την περιοχή. Οι εικόνες που συνάντησαν και κατέγραψε ο φακός της Κρήτη TV ήταν αποκαρδιωτικές. Ανάμεσα σε σπίτια, ξενοδοχειακές μονάδες αλλά και μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων υπάρχουν καλάμια που ξεπερνούν σε ύψος τα 2 μέτρα και σωρευμένα σκουπίδια που μετατρέπουν σε πυρηδιταποθήκη την περιοχή. Εκτός από την οργή και την αγανάκτηση των κατοίκων, τις ευθύνες που υπάρχουν, επεσήμανε και ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στην περιοχή. Αυτό που λέμε πρόληψη σημαίνει και ο καθαρισμός. Ο σωστός καθαρισμός είτε από ξερά καλάμια είτε από χόρτα. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για καλάμια. Θα πρέπει είτε ο Δήμος, δεν ξέρω σε ποιο ανοίγει το οικόπεδο, είτε ο ιδιοκτήτης να. Και όπου υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις να προβαίνουν σε καθαρισμούς. Γιατί πραγματικά τελευταία στιγμή θα μπορούσαμε να είχαμε και τραγικές καταστάσεις. Αν σκεφτείτε ότι ακριβώς στα 10 μέτρα έχουμε σπίτια.